Γεια σας, ονομάζομαι Γιωργάκας Γεώργιος και στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασιγέννης, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης του θέματος 9 των εξετάσεων θεωρίας του Ιουνίου 2015. Η εκφώνηση λέει ότι, έστω ότι σε ένα σύστημα χρησιμοποιείται το αδύνατο μοντέλο συνέπειας μνήμης. Σας δίνονται παρακάτω ανανώσεις R και γραφές W, διευθύνσεων μνήμης που βρίσκονται σε παρενθέσεις, διεργασιών P και έστω σήμα συγχρονισμού. Η τιμή των δεδομένων της πρόσβασης ακολουθεί την παρένθεση. Η πρόοδος του χρόνου έχει φορά προς τα δεξιά. Σε κάθε περίπτωση να αποφασίσετε και να δικαιολογήσετε ποιες ακολουθίες γεγονότων είναι έγκυρες και ποιες άκυρες για το επιλεγμένο μοντέλο συνέπειας. Το αδύνατο μοντέλο συνέπειας μνήμης δεν εγγυάται ότι οι πράξεις εγγραφής από μία CPU θα εμφανίζονται με τη σειρά. Μπορεί μια CPU να βλέπει την 1α γραφή πριν από την 1β και μια άλλη CPU την 1α μετά την 1β. Διαθέτει μεταβλητές συγχρονισμού ή μια πράξη συγχρονισμού. Επίσης, όταν εκτελείται ένας συγχρονισμός, όλες οι γραφές που είναι σε αναμονή τελειώνουν, δηλαδή αδειάζει η γραμμή διοχέτευσης. Οι πράξεις συγχρονισμού είναι σειριακά συνεπείς, δηλαδή όταν τις υποβάλλουν πολλές CPU, επιλέγεται μια διάταξη και όλες οι CPU βλέπουν αυτή τη διάταξη. Τέλος, το αδύνατο μοντέλο συνέπειας μνήμης χρησιμοποιεί λειτουργίες συγχρονισμού για να διαιρέσει το χρόνο σε περιόδους. Το μοντέλο αυτό έχει τρεις ιδιότητες. Η πρώτη λέει ότι οι προσβάσεις σε μεταβλητές συγχρονισμού είναι ακολουθιακά συνεπείς. Η δεύτερη, ότι σε μία μεταβλητή συγχρονισμού δεν επιτρέπεται άδεια για να εκτελεστεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι προηγούμενες εγγραφές. Και τέλος, δεν επιτρέπεται άδεια πρόσβαση σε δεδομένα, ανάγνωση και εγγραφή μέχρι ότου όλες οι προηγούμενες προσβάσεις στις μεταβλητές συγχρονισμού να έχουν τελειώσει. Στην περίπτωση Α, βλέπουμε ότι ο πρώτος συγχρονισμός γίνεται στον επεξεργαστή P1 μετά την εγγραφή W της διεύθυνσης Χ και έχει την τιμή 2. Στη συνέχεια, το επόμενο σήμα συγχρονισμού S υπάρχει στον επεξεργαστή P2 πριν την ανάγνωση R της διεύθυνσης Χ, επιστρέφοντας την τιμή 2. Έτσι δεν προκαλείται κάποιο πρόβλημα. Το τελευταίο σήμα συγχρονισμού S είναι στον επεξεργαστή P3 πριν την ανάγνωση R της διεύθυνσης Χ, επιστρέφοντας την τιμή 2. Στον επεξεργαστή P4 δεν υπάρχει κάποιο γεγονός συγχρονισμού, οπότε η ακολουθία των γεγονότων μας είναι έγκυρη. Στην περίπτωση Β, ο αρχικός συγχρονισμός γίνεται στον επεξεργαστή P1 μετά τον WH, δηλαδή την εγγραφή της διεύθυνσης Χ με τιμή 2. Στη συνέχεια, δεν υπάρχει κάποιο σήμα συγχρονισμού στον επεξεργαστή P2. Έτσι, η ανάγνωση R της διεύθυνσης Χ είναι έγκυρη σε ό,τι τιμή και να επιστρέψει. Στην περίπτωση μας επιστρέφει την τιμή 0, άρα δεχόμαστε την ακολουθία των γεγονότων ως έγκυρη, αφού δεν έχει προηγηθεί κάποιο συγχρονισμό που θα αναγραφόταν με το σήμα S. Στην περίπτωση Γ είναι η ίδια με την περίπτωση Β, καθώς μετά από το πρώτο σήμα συγχρονισμού S που υπάρχει στον επεξεργαστή P1 στην εγγραφή R της διεύθυνσης Χ, δεν υπάρχει κάποιο άλλο σήμα συγχρονισμού στον επεξεργαστή P2. Για το λόγο αυτό η ακολουθία των γεγονότων μας είναι έγκυρη. Στην περίπτωση Δ, στον επεξεργαστή P1 εντοπίζεται το πρώτο σήμα συγχρονισμού S μετά την εγγραφή W της διεύθυνσης Χ με την τιμή 2. Στη συνέχεια, το επόμενο σήμα συγχρονισμού S υπάρχει στον επεξεργαστή P2 πριν την ανάγνωση R της διεύθυνσης Χ, επιστρέφοντας την τιμή 2. Έτσι δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα. Τέλος, στον επεξεργαστή P2 εντοπίζεται ακόμα ένα σήμα συγχρονισμού S, το οποίο δεν επιστρέφει κάποια τιμή. Έτσι, η ακολουθία των γεγονότων είναι και εδώ έγκυρη. Στην τελευταία περίπτωση, δεν εντοπίζεται κανένα σήμα συγχρονισμού ούτε στον επεξεργαστή P1 αλλά ούτε και στον επεξεργαστή P2. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση η ακολουθία των γεγονότων μας είναι έγκυρη. Αυτή ήταν η λύση της άσκησης. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.